Όταν έφτασε η ώρα να λήξετε, εν πάση περιπτώσει, τη σχέση σας και το γάμο σας, όταν ήρθατε αντιμέτωποι και συζητήσατε, αν κάποιος σας ρωτήσει γιατί χωρίσατε. Δεν ξέρω. Εκείνη είχε δηλώσει πρόσφατα ότι το διαζύγιο ήταν μια δική της, ας πούμε, επιλογή και επιθυμία. Ναι. Έτσι. Ναι, ναι, έφυγε από το σπίτι. Σου είπε γιατί. Γιατί ήθελε να βρει τον εαυτό της. Ήθελε να βρει, δεν ξέρω, ήταν κάποια πράγματα τα οποία ούτως άλλως... ήταν έτσι επικαθήμενα της καθημερινότητάς μας, ας πούμε, και εκφράσεις και όλα αυτά. Ήθελε κάτι άλλο. Ήθελε κάτι άλλο. Προσπάθησες να κρατήσεις, να της αλλάξεις νόμη ή να συζητήσετε επ' αυτού. Α, ναι. Εννοείται. Εννοείται. Καταρχήν, εγώ έκανα τα πάντα για να μπορέσω να σώσω την κατάστασή μας, γιατί ήξερα ότι ούτως άλλως περνούσα, κάτι συνέβαινε. Αλλά η ίδια, νομίζω, είχε πάρει τις αποφάσεις της και τις έκανε και πράξη και πολύ γρήγορα. Και εσύ αυτό πώς το διαχειρίστηκες μέσα σου? Ξέρεις, αυτό φάνταζε εύκολο για έναν άνθρωπο που έχει διαχειριστεί όλο αυτό που μας περιέγραφες εσύ. Όχι, θέλω να σου πω, δεν είναι καθόλου εύκολο. Για μένα είναι το πιο δύσκολο πράγμα που έχω περάσει στη ζωή μου μέχρι στιγμής. Το διαζύγιο σου. Όχι τόσο το διαζύγιο που... Το διαζύγιο απλά είναι μια, σοφήν, έτσι, μια πικρία, μια απογοήτευση, αλλά η συμπεριφορά ενός ανθρώπου που έχεις αγαπήσει, έχεις αγαπηθεί, έχεις μοιραστεί τόσο ωραία πράγματα, ας πούμε, μαζί. Ξέρεις, είναι ο τρόπος που το κάνεις, δεν είναι τόσο αποκλειστικό ότι το να χωρίσεις με έναν άνθρωπο, εντάξει, όλοι χωρίζουν. Τώρα ξέρεις πια, είναι πιο, η σχέση είναι πιο ευτελής, δηλαδή στα 10 χρόνια όλοι κάπως κάτι γίνεται και κάνουν κάτι άλλο. Εμένα, εγώ δεν θα το έκανα ποτέ, γιατί για μένα ήταν επιλογή μου αυτό το πράγμα που είχα κάνει και ήταν πολύ συνειδητή επιλογή. Το ήθελε η ίδια, το έκανε, το στόχευσε και το έκανε. Εσένα αυτό που σου έχει αφήσει τη μεγαλύτερη πικρία είναι το γεγονός ότι δεν κατάφερες να αποτρέψεις το χωρισμό, το ότι εκείνη προχώρησε την ζωή της. Κοίταξε, αυτό το καταρχήν το συζητάς. Ή ότι το διαζύγιο σας έχει πάρει κάποιες διαστάσεις που ενδεχομένως δεν επιθυμούσες, με πράγματα να βγαίνουν στη δημοσιότητα χωρίς να χρειάζεται. Ναι, αυτά όλα είναι πολύ θλιβερά. Αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Εγώ απλά ακολουθώ. Καταρχήν δεν ήταν επιλογή μου όλο αυτό καθόλου. Ήταν επιλογή της, η ίδια... επέλεξε την δικαστική οδό και εγώ απλά ακολουθώ. Τίποτα άλλο. Δεν ήταν επιλογή μου. Μου κάνει εντύπωση. Ήθελα, εγώ γενικά... Σε μια πρόσφατη δήλωση της είπε ότι δεν έχουμε να χωρίσουμε περιουσίες, δεν έχουμε να χωρίσουμε παιδιά, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Μα είναι αλήθεια αυτό. Εμείς είχαμε μια φανταστική ζωή. Από μένα έμαθε πολύ ωραία πράγματα. Ήρθε μέσα μου, πάνω μου, γύρω μου, παντού. Και όπως ήρθε, έφυγε. Γενικά, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι μπορεί να χωρίσουν. Ξέρεις κάτι, σου γυρνάει το μάτι. Δεν θες άλλο. Κάτι σε ενοχλεί. Δεν θες άλλο. Είναι μια χαρά. Μια χαρά. Αλλά, αν πραγματικά ο άλλος σου έχει αποδείξει ποιος είσαι ή ποιος είναι για σένα, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα έτσι. Δεν μπορείς να το αποδομείς έτσι, ας πούμε. Είναι θλιβερό, δεν είναι. Δηλαδή, όταν έχεις αγαπηθεί πραγματικά και έχεις μοιραστεί πράγματα με έναν άνθρωπο, πώς μπορείς κάποια στιγμή από τη μία μέρα στην άλλη να είναι εχθρός σου και να τον κυνηγάς? Εγώ καταρχήν ήμουν υπέρ του συνενετικού, εννοείται. Η ίδια δεν ήθελε. Αυτό. Και πήγαμε έτσι λοιπόν δικαστικά. Θέλω να πω κι εγώ, επειδή μου σε λεπτομέρειες, τι αξιώνει μέσα από το δικαστική διαμάχη, γιατί θεωρώ ότι είναι λεπτομέρειες που δεν χρειάζεται να βγαίνουν στη δημοσιότητα. Ναι. Ότι η ουσία είναι ότι εσύ. Αυτά δεν είναι καταρχήν ωραία πράγματα καθόλου. Δεν είναι ωραία πράγματα γιατί οι άνθρωποι είμαστε. Δηλαδή, δεν είμαστε εφημερίδες, δεν είμαστε περιοδικά. Δεν είμαστε Instagram post. Κατάλαβες. Η ζωή είναι ζωή. Εγώ, αν αύριο πεθάνω. Δηλαδή, παντρεύεσαι με έναν άνθρωπο γιατί θες να ζεις τη ζωή σου μαζί του. Αν αλλάξει κάτι, δεν τον γουστάρεις, θες κάτι άλλο, με γεια σου και χαρά σου. Το κάνεις ωραία, το κάνεις με έναν ωραίο τρόπο.
Κατάλαβες πώς το λέω. Είμαστε ωραίοι άνθρωποι, μοντέρνοι. Δηλαδή μπορείς να το κάνεις αλλιώς. Δεν χρειάζεται να το κάνεις έτσι. Αφού μου το λες συνέχεια αυτό, δεν χρειάζεται να το κάνεις έτσι, έτσι, έτσι. Τι είναι αυτό, ναι, που σε είναι ο τρόπος, ρε εσύ. Ο τρόπος που το κάνεις κάτι παίζει ρόλο πολύ. Δεν είναι πάντα το θέλος σου. Το θέλος σου αλλάζει. Ναι, μια χαρά. Άλλαξες, θες κάτι άλλο. Ναι, ο τρόπος δεν είναι ωραίος. Σε ενοχλεί που την ακούς μερικές φορές να μιλάει για την νέα τη σχέση? Ή... Κοίταξε, δεν προσπαθώ να μην παρακολουθώ, γιατί έχω περάσει... Πέρασα ένα πολύ άσχημο χρόνο, ο οποίος πραγματικά με έκανε να ξεχάσω το συμβάν των πυροβολισμών. Πραγματικά με βοήθησε να το ξεπεράσω, γιατί το συμβάν, ας πούμε, και θεωρώ ότι για μένα όλο αυτός ο χωρισμός και ο τρόπος που έγινε ήταν πάρα πολύ επίπονος, γιατί είχε συνέστημα. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσαμε να αποκοπούμε συναισθηματικά. Δηλαδή, ξέρεις, όταν με έναν άνθρωπο έχεις μοιραστεί τέτοια, τον έχεις σώσει, έχεις κάνει τα πάντα για αυτόν, είναι άσχημο να... Είναι ωραίο, ρε παιδί μου, να τον βάζεις, να χωρίσεις ωραία. Δεν πρέπει να τρώνε τις σάρκες τους οι άνθρωποι, ας πούμε. Είναι λάθος αυτό. Πιστεύεις ότι αν συζητούσατε μεταξύ σας χωρίς την συμβολή δικηγόρων, την ανταλλαγή εξοδικών και αυτά, θα μπορούσατε να βρείτε μια... Δεν μας δόθηκε η ευκαιρία, γιατί ο τρόπος που έγινε αναγκαστικά έπρεπε να γίνει μπουρλότο, ας πούμε. Ήταν σαν βόμβα. Η Έλενα έφυγε από ένα σπίτι και πήγε σε ένα άλλο σπίτι. Δηλαδή, τι να κάνεις, ας πούμε, να κάτσεις να μιλήσεις όλοι μαζί, να πεις τι γίνεται, τι να πεις. Ποιοι όλοι μαζί? Δεν γίνεται πάντως να... Δεν μπορούσε να βρεθεί. Έχουμε συζητήσει, εγώ... Τέλος πάντων, τις είχα ζητήσει να μπορούμε να έχουμε ένα συνενετικό, να τα βρούμε, για να κάνεις όλα αυτά, και μου είπε όχι, ας πούμε, έχει πάρει το δρόμο του αυτό. Αυτό που είχε επιλέξει να κάνει. Το οποίο αυτό βέβαια η ίδια βγαίνει και το λέει, δεν βγαίνει και λέει για το ότι το επέλεξε και το έκανε αυτό.